Κύριε Δελή, με την ερώτησή σας μου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθώ για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά την παραβατικότητα συνολικά των εργασιακών δικαιωμάτων στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και την προσπάθεια που κάνουμε με το Υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την καταπολέμησή της. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι για μας δεν υπάρχουν άβατα και περιοχές εργοδοτικής ασυδοσίας, όπως υπήρχαν για την προηγούμενη κυβέρνηση. Και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας δεν αφορά, όπως η κυρίαρχη αφήγηση θέλει να το παρουσιάζει, τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αλλά αφορά κατά κύριο λόγο τις μεγάλες επιχειρήσεις και δι' τις τράπεζες. Πώς προσπαθούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα της παραβατικότητας στις τράπεζες? Με δύο τρόπους. Θα καταλάβετε γιατί είναι ειδικά για τις τράπεζες. Με δύο μοχλούς. Ο ένας μοχλός είναι η νομοθεσία, να φέρουμε δηλαδή νομοθετικές ρυθμίσεις που καλύπτουν κενά του πλαισίου προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων για να τα θωρακίσουμε. Και εδώ δείτε, ας πούμε, πλέον χαρακτηριστικά είναι οι κανόνες που βάλαμε για τις υπερορίες, για την ηλεκτρονική προδήλωση των υπερορίων και την τήρηση των ωραρίων. Πρωτίστως στις τράπεζες φωτογραφίζουν αυτές οι ρυθμίσεις και πρωτίστως εκεί είναι που αρχίζουν και συμμορφώνονται και υπάρχουν βέβαια και οι αντιδράσεις από την εργοδοτική πλευρά. Και δείτε και το άλλο ζήτημα, το νομοθετικό που φέραμε αναφορικά με τις εργολαβίες. Και πάλι νομίζω ότι πρωτίστως κάποιος που ξέρει λίγο το χώρο της εργασίας καταλαβαίνει ότι αυτό αφορά κυρίως το ζήτημα των τραπεζών. Αλλά και με το δεύτερο σκέλος, το ελεγκτικό, στοχεύσαμε ιδίως τις μεγάλες επιχειρήσεις και δι' τις τράπεζες. Νομίζω ότι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε ποτέ από την ύπαρξη, από την γέννηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ήταν κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας στην Τράπεζα Πειραιώς. Πρόστιμο συνολικού ύψους 1.630.000 ευρώ για 100 περίπου εργαζόμενους που είχαν βρεθεί σε αδήλωτη υπεροριακή απασχόληση. Τώρα για τα συγκεκριμένα που με ρωτάτε. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης, πράγματι από την πλευρά μας, από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, δείχνω πίσω μου γιατί είναι και ο ειδικός επιθεωρητής μαζί μου, ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ μαζί μου. Λάβαμε γνώση αυτού του περιστατικού την 25η του Ιανουαρίου. Το Σωματείο ειδοποίησε το ΣΕΠΕ δηλαδή ότι πάει να κάνει παρέμβαση συνδικαλιστική στην τράπεζα και παρεμποδίζεται. Το ΣΕΠΕ κινητοποιήθηκε αμέσως να πάει στο χώρο. Πριν προλάβει να φτάσει το ΣΕΠΕ, οι συνδικαλιστές είχαν μπει ήδη στο χώρο εργασίας και από όσο γνωρίζω προχώρησαν κανονικά στη συνδικαλιστική τους δράση. Άρα το περιστατικό έληξε. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό δείγμα συνεργασίας του Σωματείου με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το ΣΕΠΕ από μόνο του, αν δεν έχει απευθείας ενημέρωση από τα συνδικάτα και απευθείας επικοινωνία με τα σωματεία, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει τα καλά αποτελέσματα που μπορεί να έχει. Το γεγονός ότι έληξε το πρόβλημα πριν δράσει το ΣΕΠΕ δεν σημαίνει κάτι. Δείχνει ότι έχει σημασία να μπορεί να επικοινωνεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με το Σωματείο. Κλείνω και στη δευτερολογία μου θα πω δύο πράγματα ακόμη αναφορικά με το ζήτημα της φημολογούμενης απόσχησης του κλάδου των κόκκινων δανείων. Πράγματι το Σωματείο μας είπε ότι υπάρχει τέτοια η διασπορά αυτής της πληροφορίας. Με την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ζητήσαμε τριμερή συνάντηση γιατί από ό,τι μας είπαν οι εργαζόμενοι, η εργοδότρια εταιρεία δεν συναντούσε τους εργαζόμενους για να τους ενημερώσει. Στην τριμερή που έγινε με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει τέτοιο πλάνο. Αυτό μας έχει τοποθετήσει, εκεί έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής, ότι δεν έχει τέτοιο πλάνο να προχωρήσει σε απόσχεση του κλάδου. Προφανώς εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ περί αυτού. Λέω απλώς τι δήλωσε προς το παρόν. Εμείς είμαστε σε ενεργοποίηση και εμείς και οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί για να εφαρμόσουμε τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα σε κάθε περίπτωση και να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας.